Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βράδυ Παρασκευής. Επιστρέψαμε και απόψε εδώ στους δέκτες στην Atlas τηλεόραση για να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών και να δούμε τη νέα πραγματικότητα της επόμενης μέρας. Είχαμε χθες την συνέντευξη, τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου μίλησε περί αλαζονίας, έδειξε κίτρινες κάρτες σε υπουργούς και υφυπουργούς, έβαλε τέλος στα σενάρια του ανασχηματισμού, αλλά παρόλα αυτά ξεκινά μια μεγάλη συζήτηση για το πώς θα πορευτούν πλέον τα κόμματα εν όψη των ευρωεκλογών, που η επόμενη κάλπη που έχουμε μπροστά μας είναι σε λιγότερο από έναν χρόνο. Και εκεί θα δοθεί και η πρώτη, αν θέλετε, μεγάλη πολιτική μάχη. Σταύρο, δεν ξέρω πώς είδες εσύ την συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη, δεδομένου ότι έχουν περάσει δύο μέρες πλέον, βράδυ Παρασκευής. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω, φίλες και φίλοι, Χρήστο, ότι έστειλε μήνυμα το Πρωθυπουργός. Τώρα, όποιος τα άκουσε, τα άκουσε. Όποιος δεν τα άκουσε, τότε υπάρχει ζήτημα. Τι εννοώ? Ξεκαθάρισε πώς πρέπει να προσέχουν τι λένε. Διότι προφανώς εντόπισε ο Πρωθυπουργός κρούσματα αλαζονίας, τα οποία τα βλέπαμε όλοι, με συγχωρείς, στο κυβερνητικό σχήμα. Γίνανε λάθη, είναι σίγουρο, και βέβαια είναι μια συνέντευξη που ολοκληρώθηκε στον απόϊχο του δεύτερου γύρου των δημοτικών περιφερειακών εκλογών, όπου, και εδώ θα το συζητήσουμε ασφαλώς με τον εκλεκτό μας προσκεκλημένο, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι με τον Πρωθυπουργό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τα πήγε καλά. Ήταν μια κακή νύχτα για τη Νέα Δημοκρατία. Για δεύτερη νύχτα. Δεύτερη μιλώ. Για τη δεύτερη μιλώ. Αλλά όταν βάζεις ένα στόχο 13 στα 13 και 3 στα 3, μιλώ για τους Δήμους, είναι λίγο δύσκολο να το πετύχεις. Εντάξει, εγώ θα πω ότι στην περιφέρεια έχει 12 στις 13. Τώρα για τους Δήμους είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό με τα ποσοστά και στο τέλος του δρόμου αυτό που μετράει, το είχα πει και την προηγούμενη εκπομπή, είναι ότι σε αυτοδιοικητικές εκλογές ο κόσμος ψηφίζει αυτοδιοικητικά. Ναι. Ταπεινή μου άποψη. Πού και πέρα, μαζί μας, Δημήτρης Κούβελας, εκλεκτός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κύριε Κούβελα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, κύριε Ραήλογλου, κύριε Τσαλκίδη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο φιλόξενο στούντιό σας. Βλέπω, επιστρέφω με χαρά. Είναι αλήθεια ότι έχει λίγο καιρό που βρεθήκαμε τελευταία φορά εδώ. Φωτισμός λαμπερός, ανακαίνιση, ανανέωση στο στούντιο. Να ευχηθώ έτσι για την καινούργια περίοδο πολλές καλές ειδήσεις, σημαντικές αναλύσεις και βέβαια ό,τι καλύτερο στους νέους δημοτικούς και περιφερειακούς άρχοντες της χώρας, διότι παντού, αλλά και στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, έχουμε όλη ανάγκη να ενώνουμε δυνάμεις για το καλύτερο για την πόλη και τους πολίτες και τους δημότες. Πάνω σε αυτό λοιπόν, κύριε Κούβελα, να αρχίσουμε, νομίζω, Χρήστο, απευθείας από τις δημοτικές εκλογές. Στη Νέα Δημοκρατία, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να στηρίξει παλιοτρόπως τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Σας είδαμε, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μια στήριξη που σχολιάστηκε, μάλιστα, για να το πω αυτό, από πολλούς, ότι ο Νίκος ο Ταχιάρος δεν είχε τη στήριξη την ίδια πριν από 4 χρόνια, το 2019. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα προφανώς δεν είναι θετικό για τον κύριο Ζέρβα. Χρεώνεται μία ήττα στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Κούβελα? Θα σας απαντήσω καθαρά, κύριο Ραήλογλου. Στην Θεσσαλονίκη, πράγματι, υπήρξε απόφαση να ενταχθεί και ο Δήμος της πόλης μας στις πολιτικές μάχες που θα έδινε η Νέα Δημοκρατία. 13 περιφέρειες και οι τρεις μεγάλοι δήμοι της χώρας. Mm-hmm. Επελέγει να στηριχθεί ο εν ενεργεία δήμαρχος. Mm-hmm. Γιατί έγινε αυτό? Όχι γιατί ο κύριος Ζέρβας είναι απαραίτητα κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όχι γιατί ο κύριος Ζέρβας είχε υποστηριχθεί στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Σωστά θυμήσατε ότι ήταν ο Νίκος Ταχιάος ο υποψήφιος που στηρίχθηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ζέρβας όμως επικράτησε. Αλλά ο κύριος Ζέρβας είχε δοκιμαστεί στα μεγαλύτερα, επιτρέψτε μου να το πω έτσι και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ήταν σε καλή συνεννόηση, είχε βρει έναν βηματισμό με την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, τα στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου στα ζητήματα τα μεγάλα της Θεσσαλονίκης. Ο σχεδιασμός του
συμβάδιζε ο σχεδιασμός για την Θεσσαλονίκη του 2030, συμβάδιζε με κυβερνητικό σχεδιασμό και προγραμματισμό για την πόλη. Η ολοκλήρωση του μετρό είχε συμβολή ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και ο Δήμαρχος προσωπικά. Τα έργα τα οποία αφορούσαν την πόλη της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα η ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους, η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας επιτέλους, το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία, η στάβλη του Παπάθη, το Μουσείο του Ολοκαυτώματος που ήταν ένα project στο οποίο ο Δήμος της Θεσσαλονίκης είχε συμβολή, φυσικά ήταν και η πολιτεία που είχε να κάνει πολλά μαζί με την Ισραηλική κοινότητα και τον φορέα, τον οργανισμό που είχε συσταθεί σχετικά. Εκεί λοιπόν με τον κύριο Ζέρβα υπήρχε καλή συνεννόηση και συνεργασία. Όμως βλέπετε ότι δεν φτάνει αυτό. Οι πολίτες στις δημοτικές εκλογές έχουν ανάγκη απαντήσεων και λύσεων στα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτή λοιπόν η καθημερινότητα αποδείχθηκε ανίκητος, αξεπέραστος αντίπαλος για τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Κυρίως θα έλεγα, επειδή περπάτησα πολύ στην πόλη αυτή την περίοδο, έχοντας και ο ίδιος ενδιαφέρον σαν πολίτης, αλλά και σαν βουλευτής θεσμικά. Τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, τι απασχολεί όλους μας στη Θεσσαλονίκη. Η καθαριότητα είναι ένας τομέας στον οποίο οι Θεσσαλονικείς ήθελαν περισσότερα. Η ευταξία, ο δημόσιος χώρος δηλαδή, οι Θεσσαλονικείς ήθελαν περισσότερα και καλύτερα να συμβαίνουν. Αυτά λοιπόν, μαζί με άλλα ζητήματα της καθημερινότητας, επαναλαμβάνω, αποδείχθηκαν αντίπαλοι που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ο κύριος Ζέρβας, δεν μπόρεσε να δώσει πιστικές απαντήσεις στους πολίτες και επειδή όλα τα άλλα που ανέφερα προηγουμένως δεν φαίνονται κιόλας ακόμη, είναι στα χαρτιά, είναι στα σχέδια, όχι στα συρτάρια, προσοχή. Είναι σε εξέλιξη, αλλά το flyover για παράδειγμα είναι πράγματα τα οποία θα φανούν στην πόλη, θα τα δούμε στην πόλη, όμως οι πολίτες κρίνουν, και είναι λογικό, κλείνουν με βάση τα δεδομένα του σήμερα, αυτά που έχουν μπροστά του σήμερα. Και αποδείχθηκε για άλλη μια φορά, να συμφωνήσω μαζί σας κύριο Ραήλογλου, ότι η κομματική, η πολιτική στήριξη δεν είναι αρκετή στις δημοτικές εκλογές. Είναι και άλλα τα χαρακτηριστικά τα οποία παίζουν, είναι τα πρόσωπα, είναι η ομάδα. Και έτσι έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που φέρνει τον κύριο Αγγελούδη στη θέση του νέου Δημάρχου της Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία από την εκπομπή σας να τον συγχαρώ και να ευχηθώ να έχει μια πολύ καλή θητεία, δημιουργική, παραγωγική για το καλό της πόλης. Και βέβαια η συνεργασία με εμάς τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, προπάντων όμως με την κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν είναι απλά ζητούμενο, είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας. Θα την νιώσει έτσι απλόχερα. Και το καλό της πόλης. Άλλωστε, οφείλουμε όλοι να συνεργαζόμαστε. Κύριε Κούβελα, το μήνυμα της κάλπης, της αυτοδιοικητικής κάλπης, της δεύτερης Κυριακής, γιατί στην πρώτη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία πήγε εξαιρετικά. Το έχετε λάβει ως κυβέρνηση. Ξέρετε, γίνεται πολλή συζήτηση, κύριε Τσαλκίδη. Έκανε ένα σχόλιο προηγουμένως ο κύριος Ραήλογλου. Εγώ θα διέκρινα στα αλήθεια τις δύο Κυριακές. Στην πρώτη Κυριακή συμμετείχαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Στήριζαν οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις κάποιον ή κάποιους υποψηφίους. Σωστό. Εκεί λοιπόν τα αποτελέσματα για τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο γιατί εξελέγησαν από την πρώτη Κυριακή ήδη 6 περιφερειάρχες, αλλά διότι τα ποσοστά τα οποία συγκέντρωσαν οι υποψήφοι που είχαν τη στήριξή της ήταν πολύ ψηλά. Ήταν ανάλογα ή και μεγαλύτερα των εθνικών εκλογών που είδαμε μόλις πριν λίγους 3 μήνες. Στη δεύτερη Κυριακή, τι έγινε, είχαμε έναν υποψήφιο που στηρίζονταν από τη Νέα Δημοκρατία και έναν άλλον. Δεν το λέω υποτιμητικά. Ναι. Προερχόμενο από άλλο χώρο που είχε τη στήριξη όμως πλέον όλων των υπολείπων. Σχηματίστηκε λοιπόν έναν άλλον. Λοιπόν, ναι, βεβαίως, σε περιπτώσεις όπως η Δυτική Μακεδονία, βέβαια, όπου εξελέγει ο κύριος Αμανατίδης, στο Βόρειο Αιγαίο, ο κύριος Μουτζούρης, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εξελέγει ο κύριος Τοψίδης τελικά. Προερχόμενοι είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, ενώθηκαν δυνάμεις απέναντι στον υποψήφιο που στηρίζονταν επίσημα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το λες και ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν επικράτησε
ο υποψήφιός της. Αλίμονο. Ζητούμενο θα ήταν το 13 στα 13 κύριο Ραϊλογλου, όχι στη λογική του πάρ' τα όλα, ότι εμείς θέλουμε να τα σαρώσουμε όλα, να τα βάλουμε στην πλάτη στο σακί σαν τρόπαιο και να κάνουμε παιχνίδι την επόμενη μέρα. Αλίμονο. Πίστευε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, εμείς στη Νέα Δημοκρατία, πως με τους ανθρώπους που υποστηρίζουμε, την επόμενη μέρα θα μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, την ίδια προοπτική για τις περιφέρειες, για τους δήμους, για την ανάπτυξή τους, για την διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό ήταν το ζητούμενο, γι' αυτό και η πρόταση για συγκεκριμένα πρόσωπα. Άρα λοιπόν, την πρώτη Κυριακή, νομίζω ότι τα αποτελέσματα, και θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, ήταν παραπάνω από ικανοποιητικά για τη Νέα Δημοκρατία, ανάλογα με αυτά των εθνικών εκλογών. Στη δεύτερη Κυριακή εξηγούμε, καταλαβαίνουμε όλοι, για ποιο λόγο δεν επικράτησαν οι υποψήφοι που στήριξε. Όμως η συνεργασία για το καλό των τοπικών κοινωνιών, των περιφερειών, είναι αυτονόητη. Επαναλαμβάνω, θα δοθεί απλόχερα από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, διότι αυτό είναι το ζητούμενο για τη χώρα. Μήπως εν τέλει, γενικά μιλώντας στα χρήσματα, μιλώ για τους δήμους, όχι τις περιφέρειες, μιλώ για τις δημοτικές εκλογές. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο, κύριε Κούβελα. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος για το ποιος θα καθαρίσει, θα κάνουν τα σκουπίδια, ποιος θα αλλάξει τις λάμπες, ποιος θα φτιάξει τα πεζοδρόμια, τα βασικά ζητήματα της καθημερινότητας που όμως μας αφορούν όλους. Για τις ράμπες. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια υπόδειξη από τον κύριο Κασελάκη ή από τον κύριο Μητσοτάκη ή από τον κύριο οποιονδήποτε, από τον κύριο Κουτσούμπα. Δεν πρέπει να αφαιθούν οι κοινωνίες μόνες, να αποφασίζουν στο τέλος του δρόμου, κύριε Κούβελα, ποιος είναι ο κατάλληλος να κάνει δουλειά, γιατί αυτό δεν μετράει. Να σας πω, στην πραγματικότητα γίνεται για όλους τους δήμους πλην των τριών μεγάλων. Ναι, σωστό. 320 δήμοι, το λέω πολύ χοντρά, όπου υπήρχαν υποψήφοι πολλοί, πολλές φορές μάλιστα και από την ίδια παράταξη, το ίδιο κόμμα, τον ίδιο ιδεολογικό χώρο και αφετηρία, είχαμε 2 και 3 υποψήφιους σε διάφορους δήμους στη χώρα. Στους 3 μεγάλους δήμους έγινε αυτό. Νομίζω το γεγονός πως και τα άλλα κόμματα είχαν έναν εκλεκτό στο Δήμο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, δείχνει πως σε αυτούς τους 3 μεγάλους δήμους η μάχη μπορεί να είναι και πολιτική. Όμως, πάλι θα συμφωνήσουμε νομίζω όλοι, ότι στο τέλος οι δημότες, ο πολίτης έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν αισθάνεται ούτε υποχρέωση, ούτε εν τέλει επηρεάζεται, παρακρίνει τα πρόσωπα των υποψηφίων. Αυτό συνέβη στην περίπτωση του Κώστα Μπακογιάννη στην Αθήνα. Βεβαίως. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία που τον υποστήριξε, ούτε βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν απέναντί του για το αποτέλεσμα. Οι πολίτες έκριναν, έτσι έκριναν. Αυτοί ζούσαν στην Αθήνα, αυτοί αποφάσισαν. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, ανάλογα. Εγώ θα ήθελα να ξαναπάμε πάλι στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα επιμείνω στην συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα έξω, κύριε Κούβελα, επειδή εσείς είστε από τους βουλευτές που κυκλοφορείτε και συνομιλείτε με τους πολίτες, η αίσθηση ότι η δεύτερη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας δεν αποδίδει το ίδιο καλά συγκριτικά με την πρώτη. Υπάρχουν έξω παράπονα. Μήπως ίσως βάλατε κι εσείς πολύ ψηλά τον πύχη των προσδοκιών συγκριτικά με το έργο το οποίο παράχθηκε την πρώτη τετραετία. Και υπάρχουν αριθμίες, άστοχες δηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός μίλησε ακόμα και για να βουτάνε οι υπουργοί πρώτα τη γλώσσα στο μυαλό και μετά να μιλούν. Μήπως λοιπόν χρειάζεται ένα restart, όπως λέμε στο Κιλκής. Τι μήνες μετά πάει restart. Πόσο restart πέρα γίνουν δηλαδή. Πόσο, 3-4 μήνες, πόσο είναι δηλαδή. Τα πρώτα... Οι υπουργοί φύγανε. Πόσο restart. Τα πρώτα λήγματα γραφής πάντως. Εντάξει, είναι μια συζήτηση που υπάρχει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Είναι αλήθεια, θα έλεγα πάντως. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση φωτίζεται ιδιαίτερα, εκτιμώ, και από το δημιουργώντας μια σχετική εσωστρέφεια στο χώρο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και από το γεγονός ότι σήμερα η αντιπολίτευση, η αξιωματική, ψάχνεται ακόμη. Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και αυτό βηματίζει με τον κύριο Ανδρουλάκη για πρώτη φορά εντός Βουλής.
Και βέβαια με αρκετά νέα στελέχη στην κοινοβουλευτική του ομάδα, κάποιοι βουλευτές του δεν εξελέγησαν, κάποιοι καινούργοι ήρθανε. Ναι. Θα έλεγα εδώ, αν μου επιτρέψετε, με πολύ αξιόλογες παρουσίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα έχασε πολλούς βουλευτές από την κοινοβουλευτική του ομάδα, μειώθηκε, συρρυκνώθηκε η δύναμη. Έχουν τα ζητήματά τους, ψάχνονται στην κοινωνία να βρουν τον βηματισμό τους. Άρα λοιπόν, κάνουμε περισσότερο focus, όπως λέμε και στην Θεσσαλονίκη, κύριε Τσαλκίδη, στα θέματα, στις συμπεριφορές των μελών, των στελεχών της κυβέρνησης και κρίνουμε ίσως πολύ αυστηρά, σε συνδυασμό βέβαια και με τον Πύχη, ο οποίος πράγματι μπήκε ψηλά. Το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών γέμισε ευθύνη την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, όλους μας, να ανταποκριθούμε σε αυτή την επιταγή, την εντολή που μας δόθηκε. Δεν είναι λευκή, δεν την εισπράξαμε ως τέτοια, την εντολή που μας δόθηκε. Αντιθέτως, αισθανόμαστε πως πρέπει να ανταποκριθούμε. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυστηρός. Γι' αυτό και θα σας πω ότι είναι καλοδεχούμενη. Μπορεί να είναι λίγο υπερβολική η κριτική σε όλα τα επίπεδα, οριζοντίως και καθέτος, αλλά είναι καλοδεχούμενη. Και βέβαια, όταν δεν είναι η αντιπολίτευση σε θέση να την κάνει αποδοτικά, τότε θα έρθουν οι πολίτες, θα έρθετε εσείς οι δημοσιογράφοι, θα είναι η κοινωνία και εκεί πλέον ο καθένας το κάνει με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται. Άρα λοιπόν οι δύο υπουργοί που λείψανε από την κυβέρνηση που αντικαταστάθηκαν, κύριο Ραΐλογλου, για κάποια αστοχία συμπεριφοράς, όχι επειδή στα καθήκοντά τους καθεαυτά απέτυχαν. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε και τις μεγάλες καταστροφές, Εύρος, Πυρκαγιά, Θεσσαλία, η βιβλική πλημμύρα, εδώ βλέπετε ότι και τα γεγονότα ανεβάζουν τον πύχη, τεντώνουν λιγάκι τις έως πολύ τις καταστάσεις και απαιτείται από όλους να είμαστε πολύ συνεπείς στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντά μας. Συνεπώς, τα παραπανήσια λόγια, πόσο μάλλον αν υπάρχουν και αστοχίες στις κουβέντες που εκτομίζονται, πρέπει αυτά να λείψουν. Άλλωστε, ο δημόσιος λόγος θέλει προσοχή. Απολύτως. Και ίσως το γεγονός ότι δεν υπάρχει, το είπατε και πολύ σωστά, κύριε Κούβαλα, κατ' ουσία δεν υπάρχει μεταξύ μας αντιπολίτευση στην χώρα. Αυτή την περίοδο υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα ζήτημα. Βλέπετε... Καθόλου δεν χαιρόμαστε έτσι, κύριε Ραΐλογλου, θα το λέμε με βεβαιότητα. Δεν είναι ζητούμενο. Εμείς δεν θέλουμε να διαλυθούν οι πάντες και να κυριαρχεί ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εμείς έτσι απλά και όμορφα, διότι η ζωή και τα προβλήματα των πολιτών είναι αυτά τα οποία πρέπει να έχουν απαντήσεις συγκεκριμένες, άμεσες και αυτό θέλει τρόπο και δουλειά. Θα βλέπατε, είναι και επίκαιρο και αυτό, γάμο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟ σε μια ίσως ενιαία δημοκρατική παράταξη, με πρώτο, αν θέλετε, test drive τις ευρωεκλογές του 2020. Μιλάς για άλλο κόμμα. Για σύμπραξη που οδηγεί σε άλλο κόμμα. Ναι, προφανώς. Μια πείτε το εσείς ένωση προς το προοδευτικό δυνάμιο. Ξέρετε, ποιο πρόεδρο. Αυτό είναι νομίζω, το θέμα. Νομίζω ότι κάνουμε μια υπέρβαση, ένα άλμα στο μέλλον. Είναι η φάση, η περίοδος που, όπως αντιλαμβάνομαι, στο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνονται και είναι ένα καζάνι που σιγοβράζει. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όταν το καπάκι αυτό την αχτεί, δεν ξέρω πόσο θα απλωθεί η σούπα που βράζει μέσα και πόσος και ποιος θα λερώσει. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πάνε σε συνέδρια. Θα δείξει. Στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, νομίζω με τον δικό τους τρόπο, ψάχνουν να δούνε πώς θα σταθούν στα πόδια τους και θα διαχειριστούν τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, θα βγάλουν συμπεράσματα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που συμμερίζονται την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει τρένο από τις εθνικές εκλογές και μετά. Άρα λοιπόν είναι πολύ σχετικά τα πράγματα. Δεν θέλω να δανειστώ ή να επαναλάβω τα λόγια του Πρωθυπουργού, που νομίζω πολύ εύστοχα είδε το ΠΑΣΟΚ να ΣΥΡΙΖΟποιείται και τον ΣΥΡΙΖΑ
να σκορπίζει στους πέντε ανέμους, να ψάχνονται δηλαδή. Δεν ξέρω πραγματικά. Φάκελο Θεσσαλονίκη, μεγάλα έργα. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το flyover. Πολλοί φοβούνται, ανησυχούν ότι η πόλη θα εγκλωβιστεί, θα ταλαιπωρηθεί. Έχουμε ένα κυκλοφοριακό έμφραγμα. Μπαίνει επίσης στο τραπέζι η συζήτηση ενδεχομένως από άλλους φορείς, όχι κυβερνητικούς προφανώς, να αναβληθεί το έργο μέχρι να λειτουργήσει το μετρό. Ποια είναι η άποψή σας? Ιδανικά, να ξεκινούσε το flyover με το μετρό σε λειτουργία. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί, δεδομένου ότι το flyover θα αρχίσει, οι εργασίες γι' αυτό θα αρχίσουν σε λίγους μήνες, τον Ιανουάριο. Το λέω έτσι πολύ απλά, μην είναι και νωρίτερα. Το ρεπορτάζ λέει για νωρίτερα. Τον Ιανουάριο πάντως θα δούμε έτσι, βαρύτερες εργασίες σε εξέλιξη. Το δε μετρό είναι ξεκάθαρο ότι θα πάει για το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Άρα λοιπόν θα υπάρξει μια περίοδος όπου θα πρέπει να κάνουμε περισσότερη υπομονή. Όμως ταυτόχρονα δεν είναι μόνο πόση υπομονή μπορούμε να κάνουμε οι Θεσσαλονικείς, αλλά και πώς να αντέξουμε μέσα στα αυτοκίνητά μας. Θα πρέπει, στα αλήθεια, αυτό το σχέδιο είναι υπέρμαχος αυτής της ανάγκης, το σχέδιο για αυτούς τους μήνες να είναι ολοκληρωμένο. Επειδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μίλησε για 100 άνδρες και γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας που θα κυκλοφορούν, θα βρεθούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να δώσουν βοήθεια στο κυκλοφοριακό, στη ρύθμισή του. Ακούμε, χθες κυκλοφορεί η διαταγή, μαθαίνουμε, κυκλοφορεί η διαταγή πως δεν έρχονται 100 καινούργια απ' έξω, αλλά θα πρέπει οι υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης να δώσουν η μία 5, η άλλη 8, η άλλη 12. Αυτό με συγχωρείτε, είναι απαράδεκτο, κύριε Βουλευτά. Θα συμφωνήσω, σε μια περίοδο εγκληματικότητας από δυναμός. Δεν ήταν αυτή η ιδέα. Δεν ήταν αυτή η ιδέα. Το ξεκαθαρίζω, είμαι έτσι, πώς να το πω, κάθετος σε αυτό. Δεν ήταν αυτή η ιδέα, διότι θα έχει ακριβώς τη συνέπεια που αναφέρατε. Θα λείψουν, θα βρεθούν στους δρόμους, αλλά θα λείψουν από τις υπηρεσίες τους. Άρα λοιπόν πρέπει επειγόντως η υπηρεσία, το Υπουργείο, να δώσει μία λύση, να δώσει επιπλέον κίνητρα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτά, διότι εδώ έχουμε ένα θέμα και θα βρεθούμε, φοβάμαι, μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις και συνέπειες. Εγώ έχω κάνει σχετική αναφορά προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας να δοθεί το συντομότερο η βέλτιστη λύση. Πρέπει να σας πω, για να είμαστε έτσι όχι μόνο δίκαιοι, αλλά να δίνουμε έτσι και τη σωστή διάσταση των πραγμάτων, ότι έχει απευθυνθεί γενικό προσκλητήριο σε άντρες και γυναίκες της Ελλάς να έρθουν στη Θεσσαλονίκη από άλλες υπηρεσίες εκτός πόλης για να πλαισιώσουν την τροχέα, να τη στελεχώσουν. Ακόμη δεν υπήρξε η ανάλογη, η αναγκαία ανταπόκριση. Ξέρετε, υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Προφανώς. Να το δούμε. Σταύρο μου, ερώτημα είναι να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Ο χρόνος πάντοτε είναι. Ωραία. Κύριε Κούβελα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να ευχηθούμε τα καλύτερα για την πόλη μας. Ο πρώτος βουλευτής που φιλοξενούμε στη νέα περίοδο. Γιατί ξεκινήσαμε λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μας κάνει ποδαρικό. Μεγάλη μου χαρά λοιπόν. Φίλες και φίλοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.